Σαν Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και σαν Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προνοίας, κλείναμε σκόπιμο να σας δώσουμε μια ενημέρωση για όλα αυτά τα οποία ακούγονται τελευταία, τα διάφορα συμβάντα τα οποία έχουν γίνει και για τα οποία δυστυχώς βγαίνει συνέχεια μια αρνητική εικόνα για τη Ρόδο, βγαίνει μια αρνητική εικόνα για τις ότι δήθεν ο Δήμος δεν έχει τις δομές τις οποίες έχει, δεν έχει την κοινωνική μέρημνα και δεν φροντίζει τους πολίτες του. Με βάση αυτά τα δεδομένα και όλο τον θόρυβο το οποίο έχει προηγηθεί, εμείς σαν υπεύθυνα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι και για προηγούμενο περιστατικό και για τελευταίο περιστατικό το οποίο έγινε και η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας φρόντισε από την πρώτη στιγμή, μόλις έγινε γνωστό το γεγονός, να αποκτήσει επαφή και να αποκτήσει γνώση του περιστατικού και να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες τις οποίες έπρεπε να κάνουμε. Από την όλη διαδικασία η οποία έγινε, προέκυψε ότι η αναφερόμενη λιποθυμία ενός μικρού παιδιού μέσα σε ένα φούρνο της Ρόδου. Και φυσικά το τσουνάμι των αναρτήσεων, των διαφόρων δηλώσεων και της κινητοποίησης η οποία επακολούθησε αυτού του περιστατικού. Εμείς φροντίσαμε αμέσως να έρθουμε σε επικοινωνία και με την οικογένεια και με τη μητέρα του παιδιού, να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε και να μάθουμε τα αίτια τα οποία υπάρχουν, τα οποία οδήγησαν στην εκδήλωση αυτού του περιστατικού. Είναι ένα σημείο το οποίο ερευνούμε ακόμα και να κάνουμε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες προβλέπονται και τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις. Ήρθαμε σε επικοινωνία με τη μητέρα του παιδιού. Έγινε μια συνάντηση κάτω στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. Αναλύσαμε όλες τις λεπτομέρειες και κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξετάσαμε όλα τα ενδεχόμενα πώς θα επιληθεί το πρόβλημα και σήμερα λέμε ότι η μητέρα βρήκε εργασία μετά από επικοινωνία που είχαμε και με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αλληλεγγύη και τη φτώχεια, τον κύριο Σταμάτη, σήμερα το πρωί. Οπότε λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω ότι πριν δημοσιευθούν και πριν αναρτηθούν ορισμένα περιστατικά, χωρίς με αυτό να θέλουμε να θίξουμε ούτε την ευθυξία ούτε το φιλανθρωπικό αίσθημα και το αίσθημα αλληλεγγύης των κατοίκων της Ρόδου ή άλλων φορέων, ότι υπάρχουν πάντα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι αρμόδιες δομές στις οποίες μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε πολίτης ο οποίος αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο οποίος έχει ανάγκη τη συνδρομή και του Δήμου της Ρόδου. Ο Δήμος της Ρόδου ανέκαθεν διέθετε αυτές τις δομές, αυτές τις υπηρεσίες για τις οποίες και εκτελεί τα διάφορα προγράμματα για τα οποία και έχει βραβευθεί και έχει επενεθεί επανειλημμένα. Επομένως, αυτές οι αναρτήσεις το μόνο το οποίο κάνουν είναι να δημοσιοποιούν ένα γεγονότα χωρίς να υπάρχει μια πλήρης γνώση, μια σφαιρική άποψη και μια αναλυτική και λεπτομερής καταγραφή όλων των γεγονότων και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο, επαναλαμβάνοντας χωρίς να παραβιάσουμε ούτε το αίσθημα ελευθεροτυπίας ή ούτε το αίσθημα της έκφρασης της κοινής γνώμης, να επικοινωνούν όλοι με την υπηρεσία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου, όλοι ξέρουν που βρίσκονται. Εκεί υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα αρμόδια τμήματα, ώστε να μπορούν να δίνονται άμεσα οι λύσεις. Επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα ότι εξακολουθεί η Ρόδος με αυτά τα δημοσιεύματα και αυτά να γίνεται ένας αρνητικός δέχτης της πραγματικότητας και προβολής πανελλήνια. Τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο κυνήγι της είδησης και στο κυνήγι της ακροματικότητας προβάλλουν
βάλουν περιστατικά, χωρίς προηγουμένως να επικοινωνήσουν μαζί μας και να έχουν μια άποψη και να έχουν και την άποψη της Δημοτικής Αρχής και της Διεύθυνσης. Επίσης, λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στο νησί της Ρόδου και ειδικότερα με την κρίση την οποία διέρχεται ο τουριστικός τομέας και όλος ο κλάδος ο οποίος κινείται γύρω από τον ξενοδοχειακό τομέα, πρέπει κατά τη γνώμη τη δικιά μας, χάσουμε πάντα την προσωπική μας άποψη, ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε. Πρέπει να κατευθύνονται και να δίνουν την αίσθηση του κυρίως προβλήματος και εμείς θα φροντίσουμε πάντα, όπως κάναμε μέχρι τώρα, να δίνουμε τις απαραίτητες λύσεις εκεί μέσα στα πλαίσια τα οποία ορίζει ο νόμος, μέσα στα πλαίσια τα οποία ορίζει η αρμοδιότητά μας και μέσα στα πλαίσια εκείνα τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι χωρίς να παραβιάζουμε ούτε την ισονομία ούτε των πολιτών, ούτε να παραβιάζουμε τα δικαιώματα εις βάρος άλλων πολιτών. Ο καθένας θα αντιμετωπίζεται, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική περίπτωση, έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και έτσι πρέπει να βλέπετε. Δυστυχώς είμαστε σε ένα νησί το οποίο κατά 80% εξαρτάται από τον τουριστικό τομέα, από την κίνηση του τουρισμού. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε για να δούμε τη γνώση του προβλήματος και να δούμε και το εκδάτια του προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένα γεγονός, το οποίο δεν αποκλείεται να επανέλθει, κανένας δεν το ξέρει αυτό, έχει γκρεμίσει την τοπική οικονομία της Ρόδου. Και έχει οδηγήσει και στην ανεργία και σε οικονομικές δυσπραγίες όλους τους τομείς οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από το αντικείμενο του τουρισμού. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, εμείς προετοιμαζόμαστε, ξέρουμε περίπου τι μας γίνεται και επειδή προβλέπουμε ότι όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τα πράγματα πιθανότατα να γίνουν ακόμη πιο χειρότεροι, οι ανάγκες να αυξηθούν, είμαστε υποχρεωμένοι και θα το κάνουμε να εκπονήσουμε ένα πρόγραμμα, ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Πρέπει να ενισχυθούν οι δομές υγείας, οι δομές πρόνοιας και δημόσιας υγείας. Πρέπει να διασφαλιστεί ένα σύμφωνο, τοπικό σύμφωνο, σύμφωνα με το οποίο θα προβλέπονται εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Πρέπει να δούμε πώς εναλλακτικές λύσεις, γιατί κανένας δεν μας λέει ότι αυτό το φαινόμενο δεν θα επαναληφθεί και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Όσον αφορά και επιμένω σε αυτή την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός τοπικού συμφώνου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με όλους εκείνους την πλήρη εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πόρων και προγραμμάτων τα οποία υπάρχουν, ήδη έχουμε εντάξει τρία νέα σχέδια, τρεις νέες δομές και δράσεις μέσα στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. Το ένα είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, το άλλο είναι η ενίσχυση της οικογένειας και το άλλο, Χριστίνα, και το άλλο είναι για την τρίτη ηλικία, η οποία και αυτή, όσο και να μην φαίνεται, έχει επηρεαστεί από όλες αυτές τις κρίσεις. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στα Μητρώα της Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας ξεπερνούν τα 2.000 τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας. Ενώ από την αρχή του χρόνου οι αιτήσεις για παροχή συζητήριου αυξήθηκαν κατά 30%, στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Πόρους, έχουμε ενταγμένα περίπου 450 νοικοκυριά με 1.000 ωφελούμενους. Το 2019 μοιράσαμε 62 τόνους τρόφιμα και 5.500 τεμάχια βασικής υλικής συνδρομής. Για τους αστέγους φροντίσαμε να στεγαστούν 20 νοικοκυριά και συνολικά 54 άτομα, ενώ δίνουμε διάφορα επιδόματα αναπηρικά, διατροφικά και έκτακτης ανάγκης σε περίπου 3.000 δικαιούχους. Είμαστε κοντά και παραμένουμε πάντα κοντά στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή συνολικά βίας, τα οποία, όπως ξέρετε, με την έξαρση του κορονοϊού και της επιδημίας, αυτά τα συμπτώματα έχουν αυξηθεί. Έχουν εξυπηρετηθεί 450 γυναίκες, ενώ στον ξενώνα έχουν φιλοξενηθεί 150 άτομα, γυναίκες και παιδιά. Μέσα σε αυτά δεν αφήνουμε την τρίτη ηλικία ξεχωριστά. Πέρα από τα καμπή, το βοήθεια στο σπίτι και τα κηφί, εξυπηρετούμε 2.500 ηλικιωμένους συμπολίτες μας και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους.
Μιλήσαμε προηγουμένως για το τοπικό σύμφωνο για την απασχόληση και δεν μιλάμε μόνο για τον πρωτογενή τομέα και δευτερογενή τομέα, αλλά και για καινοτόμους τομείς όπως είναι η νέα τεχνολογία, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Και οι νέοι κλάδοι μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς να μετράται και η περιθωριοποίηση και οι ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στον νησιωτικό χώρο στο οποίο βρισκόμαστε. Για να γίνει όμως αυτό, δεν αρκεί μόνο η καλή πρόθεση, αρκεί όλοι οι φορείς του τόπου να ενωθούν προς αυτόν τον κοινό σκοπό, να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα και μια αυτή, να υπάρχει μια απέτηση προς την κεντρική εξουσία, ώστε και στα αρμόδια υπουργεία, ώστε να ενισχυθούν αυτές οι δομές, να ενισχυθούν αυτές οι δράσεις και να αυξηθούν τα ειδικά προγράμματα από τον ΟΑΕΔ και όσον αφορά και την απασχόληση. Ο πρωταρχικό μας σκοπός δεν είναι να δώσουμε σε ένα ψάρι για να χορτάσει την πείνα του σήμερα. Σκοπός είναι κάποιος να μάθει να ψαρεύει για να μπορέσει να έχει ένα διατροφή και τροφή για ένα ορισμένο μεγάλο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, πρέπει όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι η τοπική κοινωνία έχει απαιτήσεις από εμάς. Η τοπική κοινωνία έχει δικαιώματα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η κοινωνία έχει και υποχρεώσεις. Τι σημαίνει ότι έχει υποχρεώσεις? Έχει υποχρεώσεις αφενός μεν να τηρεί εκείνα τα πράγματα τα οποία είναι προβλέπονται εκ του νόμου και υπόκεινται σε διάφορες διαδικασίες. Εμείς κανέναν δεν βλέπουμε με το ίδιο μάτι. Βλέπουμε τις περιπτώσεις και εξετάζουμε τις περιπτώσεις κατά περίπτωση, γιατί σας είπα, όλες είναι ειδικές περιπτώσεις. Εφιστούμε την προσοχή στους δημότες μας και στους υπόλοιπους να είναι περισσότερο προσεκτικοί και περισσότερο φιδωλοί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους στερούμε το δικαίωμα και το να σκέφτονται και να εκφράζονται και να προπαντός να εκδηλώνουν όλα αυτά τα συναισθήματα αλληλεγγύης και βοήθεια προς τον συνάνθρωπό μας, γιατί αυτοί οι καιροί της κρίσης γεννούν και πρακτικές οι οποίες δεν είναι αρμόζουσες και δεν πηγαίνουν μαζί με το δίκαιο, δεν πηγαίνουν μαζί με την πραγματικότητα και μαζί με την αλήθεια. Όλοι οι υπόλοιποι φορείς που βρισκόμαστε εδώ πέρα μέσα, που λέμε σήμερα εμείς εκφράζουμε την άποψη τη δικιά μας, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, πιστεύω ότι πρέπει να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος το οποίο έρχεται. Είπα και προηγουμένως ότι πιθανότατα αυτά τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή τώρα και η κρίση της ανεργίας να δημιουργήσει καινούργια προβλήματα και καινούργιες απαιτήσεις και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουμε σωστά και με τον τρόπο που πρέπει. Πέρα από αυτό, ο τύπος, ενώ και ο έντυπος και ο ηλεκτρονικός τύπος, θα πρέπει με μεγαλύτερη προσοχή, δεν θέλω να σας κάνω υποδείξεις, απλά την άποψη τη δικιά μου λέω, να φιλτράρουν όλες αυτές τις υποθέσεις, να έχουν σε άμεση επικοινωνία μαζί μας αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάθε στιγμή κάτι συμβαίνει μέσα στη Ρόδο. Εσείς που έχετε μεγαλύτερη επικοινωνία, εσείς που έχετε μεγαλύτερη γίνεστε δέχτες περισσότερων παραπώνων ή διαφόρων υποδείξεων ή διαφόρων σημειωμάτων από τους συμπολίτες μας, μπορείτε να έχετε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας και εφόσον διαπιστώσετε ότι είτε υπάρχει μια κολλησιεργία εκ μέρους δικού μας, είτε τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λέμε και τα υπόλοιπα, φυσικά είμαστε ανοιχτοί και έτοιμοι σε οποιαδήποτε συζήτηση και σε οποιαδήποτε κριτική μπορεί να γίνει, αλλά πάντα αυτά τα προβλήματα πρέπει να βγαίνουν έξω τεκμηριωμένα, γιατί όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί και πλήττουν το κύρος του νησιού και πλήττουν τους πολίτες του νησιού και πλήττουν γενικά την εικόνα την οποία βγάζουμε προς τα έξω. Αντί να γινόμαστε παράδειγμα
σωστή αντιμετώπιση όσον αφορά τη φάση του κορονοϊού. Αντί να φαινόμαστε σαν παράδειγμα ενός ασφαλούς προορισμού, αντί να φαινόμαστε ως παράδειγμα ενός τόπου ο οποίος μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, εν τούτης, βγαίνουν στη φόρα, βγαίνουν στα μέσα και ανεβαίνουν πράγματα τα οποία δυσφημούν τον τόπο, δυσφημούν τους πολίτες της Ρόδου και δυσφημούν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Φυσικά τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης διψούν για αυτά τα γεγονότα. Δεν μπορώ να πω ότι διψούν για αίμα, αλλά συναγωνίζονται σε ακραματικότητες, οι οποίες πολλές φορές αυτές οι ακραματικότητες και αυτές οι προβολές δεν συνιστούν και δεν υφίστανται και απέχουν από την πραγματικότητα και μεγαλοποιούν ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες.